Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Διχαστικός και επικίνδυνος ο Αλέξης Τσίπρας που άφησε πίσω του την άρκη της απλής αναλογικής, δηλώνει από το ΕΓΑΛΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με μαντινάδες απαντά στο σχέδιο Δήμητρα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη, σχολιάζει σκοπτικά και επιμένει ότι το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων δεν είναι απίθανο. Οι πολίτες μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ και να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη με έναν ή, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν σχηματίζουν ποτέ κυβέρνηση ηττημένη. Κυβερνήσεις σχηματίζουν πάντα και παντού οι νικητές, τονίζει από την ΚΟ Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας απάντηση και σε κορυφαία στελέχη του κόμματός του. Μόνο νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει εντολή αλλαγής και επιβάλλει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας για πρώτη φορά στον τόπο, το μήνυμά του. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στο Δωδεκάνησα στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινιού. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Σουδάν, 28 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί μέχρι στιγμής. Σε ετοιμότητα παραμένουν δύο ελληνικά μεταγωγικά της πολεμικής αεροπορίας στην Νότια Αίγυπτο για να συνδράμουν στην πολυεθνή προσπάθεια εκένωσης. Ξεκινά αυτή την εβδομάδα το ματς για το debate των πολιτικών αρχηγών με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Άκη Σκέρτσο στο πρώτο του briefing να απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για μια τηλεμαχία μόνο ανάμεσα στους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, δίνοντας ραντεβού για τους όρους στη συνεδρίαση της Δικοματικής Επιτροπής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πρώτο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζει τις κρίσεις και όσα έκανε η κυβέρνηση από το 2019, κάνει αυτοκριτική και τονίζει ότι οι τρεις μεγάλοι εθνικοί στόχοι της επόμενης τετραετίας είναι η υψηλότερη μισθή, το σύγχρονο κράτος και η δημόσια δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 21 Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες, όσα δηλαδή καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό, δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε δικό του σημερινό προεκλογικό σποτ εστιάζει στην ακρίβεια, προβάλλοντας δηλώσεις του Πρωθυπουργού και Υπουργών της Κυβέρνησης με διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών και καταλήγει με το μήνυμα «Ως εδώ, δικαιοσύνη παντού». Και ενώ οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών είναι καθημερινές, παραμένει άγνωστο αν θα συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή debate. Η Νέα Δημοκρατία ζητά μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου να γίνει σίγουρα ένα με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διεξαχθεί και δεύτερο με τη συμμετοχή μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει ένα debate το οποίο θα περιλαμβάνει τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή. Πρέπει να ακουστούν αυτές οι απόψεις. Αυτό αφορά ουσιαστικά την ψήφο της πρώτης κάλπης και όλα τα υπόλοιπα αφορούν την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά το βάζει στα πόδια από την τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων ζητάει Χαρλάο Τρικούπη. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Τρίκαλα ζήτησε ισχυρή ψήφο στο Πασόκ. Ψηφίζοντας Πασόκ βγαίνει μόνο Πασόκ. Ψηφίζοντας Πασόκ στέλνουμε στο παρελθόν αυτά τα δύο συστήματα εξουσίας. Ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζεις κράτος δικαίου, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, συνεκτική κοινωνία, δίκαιη ανάπτυξη. Ο μόνος λόγος που θα οδηγηθούμε σε κάλπες τον Ιούλιο ξανά, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι μόνο για να υπάρξει μια μικρή, μεγαλύτερη, δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί, υποκλοπή, ληστεία των ψήφων του ελληνικού λαού. Σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το thetalk.gr, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 6,2% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων. Συγκεκριμένα τα κόμματα παίρνουν. Νέα Δημοκρατία 32,5%, ΣΥΡΙΖΑ 26,3%, ΠΑΣΟΚ 10%, ΚΚΕ 5,3%, Ελληνική Λύση 4,3%, ΜΕΡΑ 25 3,3%, Έλληνες 3,2%, Δημιουργία 1%, Πλεύση Ελευθερίας 1%, άλλο κόμμα λέει ότι θα ψηφίσει το 2,2%, ενώ οι αναποφάσεις είναι στο 10,8%. Στο μεταξύ, η Υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών Καλλιόπης Πανού ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά της. Με συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στο ΕΓΑΛΕΟ ανοίγει την προεκλογική περίοδο μετά και την επίσημη έναρξή της εντός Αττικής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί για παράδειγμα
να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και αύριο να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών το Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νι. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν είναι για γέλια. Ο τελευταίος δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Μόλις προχθές διάλεξε και νόμισμα μόλις μας βγάλει από το ευρώ. Πώς το βάφτισε? Δήμητρα. Δήμητρα. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα αρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Στην ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, που πραγματοποίησε ομιλία σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Καζούλη. Να μεταφέρω σε όλους εσάς πολίτες της ΚΟ των Δωδεκανήσων, να μεταφέρω νέα για τον κύριο Μητσοτάκη, που φοβάται όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στην κρίση του λαού, φοβάται πολύ και το δείχνει. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της αλλαγής. Έρχεται η μέρα που οι φωνές όλων θα ενωθούν. Έρχεται λοιπόν η ώρα όλες αυτές οι φωνές από άκρη σ' άκρη της χώρας να ενωθούν και να πούν δύο λέξεις. Ως εδώ. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Με την αδικία, με την εσκροκέρδεια, με την αναξιοπρέπεια. Δεν πάει άλλο. Να δούμε τώρα τι είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Αγρίνιο. Απέναντι λοιπόν στα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης επιστράτευσε από τη μεγάλη του αγωνία μέχρι τον Καρατζαφέρη για να του μαζέψει μερικούς ψήφους και το σκιάχτρο του κύριου Τσίπρα λέγοντας «Προσέξτε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία και απαντάμε και από το Αγρίνιο, ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να φύγουν και οι δύο». Τις τελευταίες ημέρες εγχωρώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αγωνιώντας για τις καρέκλες τους, τσουβαλιάζουν το ΠΑΣΟΚ παρακαλώ με το κόμμα της δραχμής του Γιάννη Βαρουφάκη. Όσο και αν θέλουν να διαστρεβρώσουν τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, την πραγματικότητα που ζούμε, η δημοκρατική παράταξη το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που από την αρχή της κρίσης και της χρεοκοπίας που άφησε πίσω του κύριος Καραμαλής κράτησε στάση ειλικρίνειας, σταθερή θέση και υπερασπίστηκε την Ελλάδα του ευρώ. Σφοδρές αντιδράσεις και πληθώρα σχολείων έχει προκαλέσει η δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη περί του σχεδίου Δήμητρα, το οποίο προβλέπει πληρωμές χωρίς τράπεζες αλλά και έξοδο από το ευρώ. Ενώ, όπως εκτιμάται, δοκιμάζει έντονα τα σενάρια μετεκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Μέρα 25. Το σύστημα Δήμητρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στο οποίο πολύ εύκολα και με μικρό κόστος χτίζεται το εθνικό νόμισμα, αν το χρειαστείς. Μετά τις δηλώσεις για ανατίναξη των τραπεζών, το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό, αναβιώνοντας ένα μήνα πριν τις κάλπες μνήμες του 2015 με το περίφημο Plan B του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη για τη μετάβαση στη δραχμή και το παράλληλο ηλεκτρονικό νόμισμα πληρωμών στο δημόσιο. Ξανακλίνοντας τις τράπεζες με την προοδευτική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη, όπως ήδη απειλεί ο εκ νέου δυνάμει κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να περιμένουμε είναι η επενδυτική βαθμίδα. Βλέπουν το ΜΕΡΑ25 συμμαχία για τη ρήξη, όχι μόνο θα είμαστε στη Βουλή, αλλά θα είμαστε ιδιαίτερα ενισχυμένοι στη Βουλή. Αρχίζουν τη γνωστή μαύρη προπαγάνδα. Θα κλείσετε τις τράπεζες, θα τεινάξετε στον αέρα τη χώρα. Η Δήμητρα δοκιμάζει έντονα το σχέδιο της κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25. Κατηγορηματικά αρνητικά απαντά το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης σε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ούτε θα κλείσουμε, ούτε θα ανατινάξουμε τις τράπεζες. Καταρχάς δεν υπάρχει παράλληλο νόμισμα. Το σχέδιο Δήμητρα λειτουργεί εντός το ευρώ. Όπως αναφέρουν από το ΜέΡΑ25, η Δήμητρα θα πατήσει πάνω στην πλατφόρμα του gov.gr, θυμίζοντας ότι είχαν καταθέσει στη Βουλή την πρότασή τους ήδη από το 2020.
Δεν λέει να κοπάσει ως άλλος την ελληνική λύση εξαιτίας της αποχώρησης από το κόμμα των δύο βουλευτών μετά και τις διεργασίες που δρομολόγησε ο Κυριάκος Βελόπουλος για αλλαγή των εκλογικών περιφερειών τους. Ο ίδιος μιλά για κάθαρση, κατηγορώντας τους για απόπειρα συναλλαγής. Ο Αντώνης Μιλωνάκης αντιτείνει ότι η ρήξη ήρθε όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε έτοιμος να εντάξει στην ελληνική λύση ακροδεξιά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Άνω κάτω είναι το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, με αποχωρήσεις βουλευτών και βαριές αλληλοκατηγορίες μετά την απόφαση της ηγεσίας να τους εξορίσει σε άλλη εκλογική περιφέρεια, με αφορμή σενάρια αποστασίας και υπόγειων συνομιλιών με τη Νέα Δημοκρατία. Κυριάκος Βελόπουλος και Αντώνης Μιλωνάκης, που αποχώρησε αρνούμενος στην εκλογική του μετάθεση, αντάλλαξαν μύδρους με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να τον χαρακτηρίζει γυρολόγο. Μια συμβουλή σε όλους, κυρίως στους παραλληλούντες τέως υποψηφίους. Ο πίνων μεθά, ο παίζων χάνει και ο ομιλών εκτίθεται. Το κόμμα μας έπραξε το αυτονόητο, επέμεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπερασπιζόμενος την απόφαση του να εξορίσει από τις περιφέρειές τους τους πρώην υποψηφίους του. Εμείς ως κόμμα θέλουμε να κάνουμε μια κάθαρση. Κάθαρση στον τόπο, διαφάνεια παντού και όχι σκιές. Η Επιτροπή λοιπόν έκανε κάθαρση. Σκιές λοιπόν εμείς δεν δεχόμαστε. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απολογηθεί και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με κανένα κόμμα. Αυτά είναι εσωτερικά προβλήματα άλλων κομμάτων. Δείχνουν και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τυχόν κυβερνήσεις συνεργασίας με μικρότερα κόμματα τα οποία έχουν τέτοια φαινόμενα. Εσωτερικής αστάθειας. Οι Αντώνης Μιλωνάκης και Αναστασία Κατερίνη Αλεξοπούλου έχουν αποχωρήσει από την ελληνική λύση, ενώ ο Απόστολος Αβδελάς αποδέχθηκε την απόφαση του κόμματός του να είναι υποψήφιος σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Στις εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Κολοσσία είναι η επιχείρηση πολλών χωρών για να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους που εγκλωβίστηκαν στο Σουδάν, με τις άγριες μάχες να συνεχίζονται με σφοδρότητα. Οι διασωθέντες Έλληνες ανέρχονται πλέον στους 28 και απεγκλωβίστηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις Γάλλων και Ιταλών κομάντο. Μάλιστα, σε μυστική τοποθεσία σε αεροδρόμιο στην Νότια Αίγυπτο βρίσκεται σε ετοιμότητα κλιμάκιο Ελλήνων κομμάντων και μεταγωγικών αεροπλάνων για να παρέμβουν εάν χρειαστεί. Κάτω από άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απεκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από το αιματοβαμμένο Χαρτούμ του Σουδάν. Ύστερα από συνεννοήσεις ανάμεσα σε Αθήνα, Παρίσι και Ρώμη, η αρχή έγινε από τις γαλλικές ενόπλες δυνάμεις, όπου κατάφεραν να γεμίσουν με εκατοντάδες κόσμου τα μεταφορικά τους αεροσκάφη. Τα γαλλικά μεταγωγικά πέταξαν μέχρι το Τσιμπουτί, όπου εκεί αποβιβάστηκαν και 8 Έλληνες πολίτες, ανάμεσά τους και 2 τραυματίες, τους οποίους υποδέχθηκαν Έλληνες διπλωμάτες. Παράλληλα, οι Ιταλοί κομμάντος κατάφεραν να ασφαλίσουν μυστική τοποθεσία στο Σουδάν, όπου και προσγειώθηκαν μεταγωγικά αεροσκάφη. Συνολικά, άλλοι 15 Έλληνες πολίτες με τις οικογένειές τους κατάφεραν και έφτασαν ασφαλείς στο Τσιμπουτί. Μέχρι τώρα, 28 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί από το Σουδάν, ενώ ήδη στην Νότια Αίγυπτο βρίσκονται σε ετοιμότητα 2 ελληνικά μεταγωγικά της πολεμικής αεροπορίας με ομάδα των ειδικών επιχειρήσεων για να συνδράμουν στην πολυεθνική προσπάθεια εκένωσης. Ευχαριστούμε τους εταίρους και τις σύμμαχες χώρες της περιοχής για τη βοήθεια για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Σουδάν και εξυπακούεται ότι η κυβέρνησή μας συνεχίζει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση με ασφάλεια όλων των ομογενών από τη φλεγόμενη χώρα. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο Νίκος Δένδιας άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν υπήρξε σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Σουδάν. Η Ευρώπη κρίνεται από τη δυνατότητά της να αντιδράσει στις κρίσεις. Και σαν Ευρώπη, θέλω να πω ότι στην κρίση στο Σουδάν δεν έχουμε πάρει πολύ καλό βαθμό. Σύμφωνα με την πληροφόρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, εκτιμάται ότι στο Σουδάν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άλλοι περίπου 100 Έλληνες υπήκοοι με τις οικογένειές τους και συνεχίζεται η προσπάθεια για την απομάκρυνσή τους. Στην υπόθεση της καταγγελίας για βιασμό κατά του Ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη τώρα. Συνεχίζονται αμύωτες οι αντιδράσεις των ηθοποιών και συναδέλφων του, ενώ μετά την άρση της ασυλίας του η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της δικαιοσύνης και ο ηθοποιός αναμένεται να βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Την ίδια στιγμή η καταγγέλουσα τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και είναι πολύ πιθανόν να τοποθετηθεί σε κορυφαία εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κινήματος. Είχε ακουστεί από καιρό ότι θα προκύψει νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Αποκάλυψε η Βάνα Μπάρμπα. Εγώ είχα ακούσει σε συζήτηση ότι κοίταξε να δεις, τώρα θα σκάσει και ένα κομμάτι με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, ο οποίος έχει κακοποιήσει γυναίκες. Σε πολιτικό τραπέζι. Πολιτικό. Οι αντιδράσεις ηθοποιών, συναδέλφων του Αλέξη Γεωργούλη, μετά την πολύ σοβαρή καταγγελία σε βάρος του για βιασμό και ξυλοδαρμό, συνεχίζονται. Και αν αποδειχθεί βέβαια, και μόνο αν αποδειχθεί, ότι όχι ο Αλέξης, όποιος. Και ο αδερφός μου ο ίδιος είναι ένοχος, πρέπει να τιμωρείται με μεγάλη ποινή. Για να προφυλάσσονται οι άνθρωποι. Εκεί δεν σηκώνει ναι μεν αλλά. Δεν σηκώνει γιατί τότε το ναι μεν αλλά είναι υπέρ του θήτη. Και ποτέ υπέρ του θύματος. Ο Αλέξης Γεωργούλης αναμένεται να βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου μετά την άρση της ασυλίας του. Να αποτανθούν
στο Ευρωκοινοβούλιο, στέλνοντας τα διαδικαστικά έγγραφα και ακολούθως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου με μία εισήγησή της να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής προκειμένου να γίνει αυτή η άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει υποβάλει 2 αιτήματα στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για επίσπευση της διαδικασίας σχετικά με την άρση της ασυλίας του. Τουλάχιστον 5 βολίδες πυροβόλου όπλου εντόπισαν μαθητές στο ίδιο σχολείο στο Μενίδη, όπου το 2017 έχασε τη ζωή του ο μικρός Μάριος από άσκοπο πυροβολισμό. 6 χρόνια μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει στην περιοχή που αυτός ο εφιάλτης και η αγωνία είναι μόνιμη για τους κατοίκους και τους γονείς των μαθητών, όπου συχνά πυκνά σφαίρες καταλήγουν στο σχολείο τους. 6 χρόνια μετά το θάνατο του 11χρονου Μάριου από δέσποτη σφαίρα στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη, οι τραγικές μνήμες επέστρεψαν. Πρωτοκουδούνι σήμερα μετά τις διακοπές του Πάσχα και οι μικροί μαθητές έντρομοι αντίκρισαν στην αυλή του σχολείου 5 κάλικες από 9 πιστόλι. Ανησυχώ πάρα πολύ για το παιδί μου που είναι τελευταία χρονιά εδώ. Υπάλληλος της καθαριότητας του σχολείου ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. 5 κάλικες περισυνέλεξε σήμερα η αστυνομία από το ίδιο σχολείο που σημειώθηκε η τραγωδία πριν από 6 χρόνια με τον 11χρονο Μάριο να πέφτει νεκρός από αδέσποτη σφαίρα. Οι σφαίρες φαίνεται ότι προήλθαν και πάλι από όπλο κάποιου απερίσκεπτου που θέλησε να γιορτάσει το Πάσχα πυροβολώντας τον αέρα, διαφορώντας για τις συνέπειες. Οι γονείς παραμένουν ανάστατοι. Του λέω καθημερινά, δηλαδή να προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του. Αδέσποτες σφαίρες απειλούν ανά πάσα ώρα και στιγμή τους κατοίκους σε Μενίδη, Ζεφύρι και Άνω Λιώσια, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Βρίσκουν καρφωμένες σφαίρες στα αυτοκίνητα, σε μπαλκόνια και ταράτσες. Ανήμερα του Πάσχα, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, 70χρονος τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα στο πόδι την ώρα που καθόταν στο γιορτινό τραπέζι στην αυλή του σπιτιού του. Την ίδια μέρα στα Ανολιώσια, νεαρός βγήκε στο δρόμο με 2 όπλα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, καθώς υπήρχαν πολλά παιδιά που έπαιζαν στο σημείο. Στα χέρια των ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο 43χρονος ναυτικός που κατηγορείται ότι αποπλάνησε μέσω διαδικτύου ένα 14χρονο κορίτσι από το Πέραμα και τελικά το βίασε. Η Κατερίνα Νόντα βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Καλησπέρα, Ηλιάνα. Ο 43χρονος μηχανικός πλοίου έφτασε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, παρελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων, μεταφέρθηκε αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου έδωσε προανακριτική απολογία στους αστυνομικούς και στη συνέχεια μετέβη στα δικαστήρια Πειραιά, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας. Το κουβάρι αυτής της πραγματικά φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξεπυλίγεται το πρωί του Σαββάτου. Οι 14χρονοι από το Πέραμα μαζί με τους γονείς της μετέβησαν στην αστυνομική υπηρεσία του Πειραιά και το παιδί κατήγγειλε ότι από τον Οκτώβριο του 2022 ο 43χρονος ναυτικός την είχε προσεγγίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Της έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, μιλούσε μαζί της μέσω βίντεο κλήσεων και παρότρινε το ανήλικο κοριτσάκι να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες. Από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, για περίπου δηλαδή 4 μήνες, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, την είχε συναντήσει 3-4 φορές. Σε αυτό το ραντεβού, όπως λέει το ίδιο το παιδί, την στόπευε σε διάφορα σημεία του σώματος. Στις 28 όμως Φεβρουαρίου, όπως καταγγέλει η 14χρονη, την κακοποίησε σεξουαλικά. Να σου πω ότι συνελήφθη το ίδιο βράδυ της καταγγελίας στο πλαίσιο του αυτοφόρου από τις λιμενικές αρχές μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτό έδαινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στην προανακριτική του απολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, Ηλιάνα, ο ίδιος παραδέχτηκε μόνο ότι συνομιλούσε μέσω εφαρμογών με το παιδί, αλλά ουδέποτε, όπως είπε, το συνάντησε και το κακοποίησε. Επίσης δήλωσε προκλητικά ότι δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία της ανήλικης. Τα κινητά όμως και οι υπολογιστές, όπως φαίνεται, έχουν μιλήσει, έχουν φέρει στο φως ήδη κάποιες συνομιλίες, αλλά και άσυμνο υλικό του παιδιού που επιβεβαιώνουν πλήρως την καταγγελία του.
Κλείνοντας να σου πω ότι ο 43χρονος ναυτικός είναι παλιός γνώριμος των αρχών. Κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για αρπαγή, πορνογραφία ανηλίκων, αλλά και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για ενδοοικογενειακή βία με θύματα τότε την σύζυγό του και την ανήλικη κόρη του. Μάλιστα, Κατερίνα Νόντα, να σε ευχαριστήσουμε. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες του τροχαίου που έγινε στον Πλαταμόνα, όταν λεωφορείο των ΚΤΕΛ, κινούμενο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, εμβόλισε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριέα ένας 19χρονος, ενώ σήμερα ο οδηγός του μοιραίου λεωφορείου περιέγραψε τι συνέβη εκείνες τις στιγμές. Ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα στα οποία προσέκρουσε λεωφορείο των ΚΤΕΛ περιγράφει την τραγική στιγμή. Είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, μετά τη σύραγγα του Πλαταμόνα, επειδή είχε υποστεί κάποια βλάβη, όπως λέει, και είχε καλέσει για βοήθεια τηλεφωνικά το γιο του που ακολουθούσε με άλλο όχημα. Μόλις ήρθε το παιδί, βλέπω φώτα από πίσω. Ήθελα για να ανοίξω και την πόρτα. Δεν πρόλαβα να ανοίξω πόρτα, παιδιά. Άκουσα ένα μπαμ. Χτύπησε το παιδί και το παιδί έπεσε απάνω μου. Μας πήρε σβάρνα. Μετά όλα μαύρα. Δεν είδα τίποτα. Ακαριέως ήταν ο θάνατος του 19χρονου συνοδηγού του Θεόδωρου Καραγκούνη, ενώ ο 23χρονος γιος του και 28χρονος συγγενής τους που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή. Οι 77 επιβάτες του λεωφορείου βγήκαν σώοι και αρκετοί έσπευσαν για βοήθεια στους τραυματίες. Τα παιδιά είχαν κάτι γάμους εκεί πέρα και γυρίσαν, ναι, ήταν ούτε μυθισμένοι καθόλου. Γυρνούσαν κανονικά για το σπίτι και σκυλή να ήταν. Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το λεωφορείο κινείται με κανονική ταχύτητα και παρά την προσπάθεια του εξαιρετικά έμπειρου οδηγού, η θέση των δύο ταχύτητων ήταν τέτοια που δεν κατέστη δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης. Εσείς είχατε ανάψει τα φώτα, είχατε ανάψει τα λάμπη. Ναι, κανονικά. Δεν πάτησε ούτε φρένο τίποτα ο άνθρωπος. Δεν πάτησε φρένο, ρε παιδιά. Η τροχέα διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθη αμέσως μετά αφέθηκε ελεύθερος. Καλπάζει ο πληθωρισμός, με τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης να παραμένουν ψηλά, εξαντλώντας έτσι τις αντοχές των οικοκυριών. Και ενώ όλοι οι καταναλωτές ευελπιστούν για αποσυμπίεση και πτώση των τιμών, οι ειδικοί λένε ότι κάτι τέτοιο μάλλον θα αργήσει να συμβεί και μάλιστα προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε νέο γύρο ανατιμήσεων. Με αργούς ρυθμούς επιβραδύνεται ο πληθωρισμός των τροφίμων. Τα αγαθά πρώτης ανάγκης θα πολλούνται σε υψηλές τιμές για αρκετό καιρό ακόμα, καθώς οι επιχειρηματίες της Λιανικής δηλώνουν ότι έχουν στόκ ακριβών πρώτων υλών. Μάλιστα, προειδοποιούν με νέο γύρο ανατιμήσεων τις επόμενες ημέρες. Το 50% των επιχειρήσεων τροφίμων δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε ανατιμήσεις έως και 10%. Το 35% προβλέπει τιμές ακριβότερες έως 5%, ενώ ένα 6% των εμπόρων τροφίμων προβλέπει ανατιμήσεις ακόμη και μέχρι 20%. Η μείωση των τιμών των τροφίμων σε ανεκτά για τα ελληνικά νοικοκυριά επίπεδα φαίνεται πως θα αργήσει. Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο στα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός παραμένει ψηλά, γιατί ο πληθωρισμός πάντα συγκρίνεται με την προηγούμενη χρονιά. Όσο κλείνει η χρονιά, όσο κλείνει το δεκάμηνο και προχωράμε, είναι δεδομένο ότι ο πληθωρισμός θα πέφτει σταθερά, σταδιακά, μέχρι να φτάσει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Το Μάρτιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων παρέμενε σε υψηλά επίπεδα, κυρίως σε αυγά και γαλακτοκομικά κατά 23,1%, σε ψωμί και δημητριακά στο 15,6%, στα έλαια 17,5% και στο κρέας 19,8%. Δεν προβλέπεται να ξαναδούμε στα ράφια των καταστημάτων τρόφιμα και αγαθά με τιμές περασμένων ετών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι μετά τις πληθωριστικές πίεσεις είναι πολύ σπάνιο έως αδύνατο να επιστρέψουν τιμές σε προηγούμενα επίπεδα. Σε μεμονωμένα προϊόντα ενδεχομένως να επιστρέψουν σε πρώτερα επίπεδα. Συνολικά το μέσο επίπεδο τιμών να επιστρέψει ακριβώς εκεί που ήταν πριν από 2-3 χρόνια είναι κάτι που δεν το έχουμε συναντήσει στη διεθνή βιβλιογραφία. Ίδιες είναι οι προβλέψεις για την αγορά των τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που υποφέρει από την κρίση πληθωρισμού μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Νέο προεκλογικό σόου έστησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν όψη και των εκλογών στην Τουρκία και εκτόξευσε απειλές λέγοντας ότι το νέο μίνι αεροπλανοφόρο θα βγει στο Αιγαίο με προορισμό τη Σμύρνη για να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι ξεκίνησαν και πάλι να αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Πιστό στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει ακόμα περισσότερο το ακροδεξιό του ακροατήριο, ο Ερντογάν προανήγγειλε την έξοδο του μίνι αεροπλανοφόρου Ανατολού στο Αιγαίο με προορισμό τη Σμύρνη, προκειμένου, όπως τόνισε, να σταλεί μήνυμα. Μαύρη βατάνιν μπεκτσίση, TCK Ανατολού. Bugün
Arayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladık. Son bir hafta 10 günde TCG Anadolu uçak gemimizi nereye uğurlayacağız biliyor musunuz? İzmir'e. Şöyle bir hafta 10 günde İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor herhalde anladınız değil mi? Παράλληλα, η Τουρκία από τις τελευταίες ημέρες διατυμπάνιζε πως δεν θα κάνει ασκήσεις στο Αιγαίο, προχώρησε σε μία ακόμα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, κλειδώνοντας με παράνομη νότα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις 21 Απριλίου έως τις 16 Μαΐου. Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενώ οι πρώτες αποστολές της άσκησης συνείοχος ξεκίνησαν. Εδώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.